ξημερώματα της Κυριακής επιχείρησαν να μεταφέρουν από τον Άγιο Νικόλαο στην Ιερά Πέτρα το νέο φορτίο χασίς που διακινούσαν στην τοπική αγορά μια 40χρονη Αλβανίδα και ο Έλληνας συνεργός της. Πιάστηκαν όμως τα πράσα αφού στην είσοδο της πόλης τους είχαν στήσει μπλόκο αστυνομικοί από την ασφάλεια Ιερά Πέτρας και Αγίου Νικολάου. Το εκρηκτικό δίδυμο που είχε απλώσει τα πλοκάμια του στην Ανατολική Κρήτη διακινώντας σύμφωνα με πληροφορίες μεγάλες παρτίδες ναρκωτικών προδόθηκε από το εύρος της δράσης του. Όπως φαίνεται και από τις ποσότητες ναρκωτικών που κουβαλούσαν με το αυτοκίνητο, με το χασίς να ξεπερνά τα 10 κιλά. Η 40χρονη Αλβανίδα είχε μετακομίσει το τελευταίο διάστημα σε διαμέρισμα στην Ιερά Πέτρα, από όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες των αστυνομικών διακινούσε σε μικρότερες παρτίδες το χασίς χρησιμοποιώντας βαποράκια. Ο συνεργός της, ο οποίος κατάγεται από χωριό της Ιτίας και διέμενε στην Αθήνα, εγκαταστάθηκε και εκείνος πρόσφατα στον Άγιο Νικόλαο, ξεκινώντας τη συνεργασία του με το κύκλωμα που, όπως φαίνεται, έχει απλώσει για τα καλά τα πλοκάμια του στην Ανατολική Κρήτη. Στα χέρια των αστυνομικών μετά από τις έρευνες, το αυτοκίνητο και τα δύο διαμερίσματα έπεσαν συνολικά 10 κιλά και 586 γραμμάρια κάναβης, 13,5 γραμμάρια κοκαίνης, 23.770 ευρώ και 50 λίρες Αγγλίας που θεωρούνται έσοδα από το παζάρι των ναρκωτικών και ακόμη 4 ζυγαριές, 3 κινητά τηλέφωνα, νάιλον συσκευασίες αλλά και συσκευή αεροστεγούς φράγησης για να συσκευάζουν το χασίς. Ακόμη κατασχέθηκε ένα περίστροφο και το αυτοκίνητο με το οποίο μετέφεραν τα ναρκωτικά.